κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρών και μπαίνουμε στη διαδικασία παρεμβάσεων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Πρόεδρε, τα σέβη μου, έχω μια ερώτηση και μια απορία. Επειδή χρησιμοποίησε ατιμωτικές εκφράσεις εναντίον μου ο αρχηγός της Μίζωνος Μειονοψηφίας, αλλά εκτός Κοινοβουλίου, έχω τη δυνατότητα εδώ να μιλήσω και επί προσωπικού ή πρέπει να το οικονομήσω στο συνολικό μου λόγο. Ήταν εκτός Κοινοβουλίου, δεν μίλησα. Νομίζω την απάντηση τη δίνετε ο ίδιος στο ερώτημά σας. Οικοδομήστε ό,τι θέλετε να οικοδομήσετε στο λόγο σας. Δεν είναι προσωπικό. Όταν συζητούμε, ξέρετε τη διαδικασία τώρα. Καλώς. Λοιπόν. Τα πρώτα, ναι. Τα ατιμωτικά. Τρία. Ας πούμε, τρία. Είναι δύο ηπίως ατιμωτικά και ένα που συνεπάγεται βέβαια εις βάρος του αρχηγού σας και προφανώς ποινικές καταδιώξεις. Το πρώτο, γερολόγος. Βεβαίως υπήρξα γερολόγος. Επί 50 χρόνια, στις 8 γωνιές των ανέμων, λέει ο Σεφέρης, εγώ κήρυξα τον ελληνικό λόγο, την ελληνική πολιτεία, τον ελληνικό πολιτισμό σε 16.000 φοιτητών περίπου στις 8 γωνιές των ανέμων, σε 4 υπήρους από τις 5 και θυμάστε τότε που είχαν γίνει κάτι στην πρώτη φάση των μνημονίων που βγήκαν χιλιάδες νέοι άνθρωποι από όλο τον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη και λέγανε «Είμαστε όλοι Έλληνες, είμαστε μαζί σας, δεν σας εγκαταλείψαμε εμείς, δεν θα σας εγκαταλείψουμε, εσείς δώσατε τα φώτα στην ανθρωπότητα». Πάρα πολλοί από αυτούς ήταν μαθητές μου, ήταν φοιτητές μου τότε. Λοιπόν, βεβαίως υπήρξα γερολόγος. Δεύτερον, μαριονέτα. Βεβαίως υπήρξα μαριονέτα. Στην άλλη γλώσσα, την ελληνική, η μαριονέτα λέγεται το κατοικώνα και καθομοίωση. Βεβαίως υπήρξα κατοικώνα και καθομοίωση των ελληνικών ουσιαστικά γραπτών στοιχείων του πολιτισμού, διότι υπηρέτησα και διακόνησα με σεβασμό και νομίζω γονιμοποίησα κατά τι τον μέγα Έλληνα λόγο, τον επί 3.000 χρόνια αυτόν που έδωσε την δυνατότητα και στην ανθρωπότητα να πάβει να είναι ανθρωποειδές και να είναι άνθρωπος. Επομένως και γερολόγος υπήρξα και πώς το είπαμε, μαριονέτα, ναι. Κατοικώνα και καθομοίωση. Το τρίτο βέβαια είναι λίγο πιο... Ο Μαξιλάκας, πρόεδρος, είναι και αρχοδεξιός βέβαια, είναι αρχηγός των δεξιών, ο αρχοδεξιός κ. Μητσοτάκης, τόλμησε να πει το εξής, αλλά βέβαια με την παραλληληματική σχέση που έχει με την ελληνική γλώσσα και την ετοιμόρροκη πνευματική του κατάρτιση, ο Μητσοτάκης σας, είπε το εξής, ότι είμαι, επιπλέον, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, βουλευτής σε τιμή ευκαιρίας. Καλέ μου κυρία Δένδια, σε τιμή ευκαιρίας σημαίνει ότι τα έπιασα. Τα έπιασα. Ότι χρηματίστηκα σε τιμή ευκαιρίας. Με αυτό θα τον σέρνω στα δικαστήρια και θα έρχεται ο αρχηγός και θα έρχεται ο αρχηγός σας να εκλιπαρεί ψηφουλάκια από το ΣΥΡΙΖΑ για να μην αρθεί η ασυλία του. Διότι πρέπει επιτέλους να το καταλάβει με την αρχή πασών των αρετών η διάκριση. Ούτε στο υποπόδιο των ποδών μου μπορεί να συγκριθεί το έργο το δικό μου με το έργο το ανύπαρκτο του Μητσοτάκη. Ούτε υποπόδιον των ποδών μου. Αυτός ο ασχετήλας. Και τώρα με τον Άτο και τελειώνω, θα τα καταφέρω. Κύριε Ζουγάρη,
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τελευταία έκφραση, θα μπορούσε να την ανακαλέσει. Ανακαλείται, συγγνώμη. Το ασχετήλαθρο. Τα άλλα δεν ανακαλούνται τίποτα. Το ασχετήλαθρο, ναι, ανακαλείται. Ναι. Ελάτε, παρακαλώ. Ήταν μια ουσιαστικά προσέγγιση προσωπογραφική γι' αυτό. Την ανακαλώ. Λοιπόν, εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα και έπεσα σε λογισμό μεγάλο τώρα. Εγώ από το 1953 που μας τσουβαλιάσαν στο ΝΑΤΟ ως νικημένοι από τον εμφύλιο πόλεμο, εγώ συχαίνομαι το ΝΑΤΟ, εγώ, η οικογένεια, συχαίνομαι το ΝΑΤΟ. Ό,τι είπε το ΚΚΕ είναι αυτά σωστά και παρασωστά και πιο σωστά κτλ. Άρα μην τα επαναλάβω. Είναι μια εγκληματική οργάνωση τυπική, τύπου αυτής Κόζα Νόστρα, πολεμικό στρατιωτικής. Μπήκε, θυμάστε και στην, αυτή που πήγε στη Βαγδάτη. Πρώτα πήγαν και φάγαν τα λαϊλασία για τον Τσένεϊ και φάγανε από το ωραιότερο μουσείο του πλανήτη, ένα από τα ωραιότερα μουσεία του πλανήτη, έφαγαν όλα αυτά της Μεσοποταμίας, τα αρχαία, και τα πήγε ο λόχος ειδικών δυνάμεων και τα πήγε στο Τζένι. Η τρομοκρατική αυτή οργάνωση και η ληστοσημωρήτες του ΝΑΤΟ. Έχω λοιπόν ποιος είναι ο λογισμός και ζητώ τη βοήθεια όλων των βουλευτών. Εγώ θέλω με την πενιχρή μου ψήφο να βλάψω το ΝΑΤΟ. Αλλά έλατε που λόγω της ετερογωνίας των σκοπών καμιά φορά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και θέλω και τη συμβουλή σας. Πώς θα βλάψω περισσότερο το ΝΑΤΟ με την πενιχρή μου φυσικά ψήφο. Ψηφίζοντας υπέρ της εισδοχής των σκοπίων στο ΝΑΤΟ ή ψηφίζοντας κατά της εκδοχής στο ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, με τον κύριο Ζουράρη ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ομιλητών. Συνεχίζουμε με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ο κύριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών πρώτος. Μετά ο κύριος Ξηδάκης, ο κύριος Δένδιας. Ζήτησε ο υπουργός μετά να παρέμβει. Και μετά η κυρία Κόλλια Τσαρούχα. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη.